Ξέρετε τι της είπα φυσικά στο κάθε ώρα παρακολουθούσαμε το βίντεο. Της λέω, ρώτησες για τους φυσιολάτρες και για τους ντανολάτρες, δεν ρώτησες τίποτα. Βέβαια να πούμε έτσι ότι η Μαρκέλα μας ειδικεύεται σε συνεντεύξεις που έχουν να κάνουν με ταξίδια, ταξιδιωτικούς οδηγούς και γι' αυτό ρώτησες και τον Ντάνο. Ναι, μόνο αποκλειστικά, μόνο για τη Σκιάθο και τα λοιπά. Για τη Σκιάθο, για τα μέρη που μας προτείνει να πάμε, όπως και για τα φαγητά που μας προτείνει να φάμε. Ναι, αλλά backstage, εσύ δεν είδες τίποτα εκεί, αν χτύπαγε το κινητό κάτι, αν ήταν κάποιος γύρω-γύρω, κάτι. Λοιπόν. Κοιτάξτε, όλα, όλα. Θέλουμε καταρχάς να μας πεις. Βρεθήκατε έτσι, με ωραία. Τον Ντάνο. Ναι, βρεθήκαμε σε ένα γνωστό ξενοδοχείο. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας για να κάνουμε τη συνέντευξη. Πώς ήταν, ήταν ευγενικός. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, κατέβηκε. Είναι πολύ χαμογελαστός, είναι πάρα πολύ άμεσος. Δηλαδή είναι το παιδί της διπλανής πόρτας. Είναι, αυτό, έτσι. Ακριβώς. Δεν είδες κάποιο ψήγμα έτσι του να... Να έχει καβαλήσει ναι. Καλάμι και τα λοιπά. Ακόμα δεν έχω δει, όχι. Και του το είπα κιόλας ότι λόγω του ότι δεν έβλεπα το παιχνίδι και με αγριοκοίταξε. Επειδή σου λέει, μα δεν το πας, μου λέει καλά, έρχεσαι να κάνεις συνέντευξη και δεν βλέπεις το παιχνίδι. Λέω, ναι, δεν το έχω δει. Όντως αλλά... δεν το βλέπε, σας το εγγυώνω. Δεν είχες δει καθόλου τίποτα. Τίποτα, ποτέ, ούτε δύο λεπτά. Αλλά είδα ένα παιδί πραγματικά που έχει άστρο. Και του είπα ότι άστρο δεν χρειάζεται να έχεις να είσαι κάποιος ηθοποιός μεγάλος κτλ. Άστρο έχουν πολύ απλοί άνθρωποι. Λάμπη. Λάμψη, να έχει το γκέλ με τον κόσμο. Και του λέω με τα τηλέφωνα κτλ. Με το κινητό τι γίνεται, μιλάει, χτυπάει ασταμάτητα. Όντως χτυπούσε. Όντως. Το αλλά έκλεισε, δηλαδή, για το είχε βάλει στο αθόρυβο, δηλαδή είναι επαγγελματίας αυτό. Δεν, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί για τις ανάγκες της συνέντευξης έπρεπε να μετακινήσουμε κάποια έπιπλα. Mm-hmm. Και μετά τη συνέντευξη, ο ίδιος κάθισε και βοήθησε τα παιδιά του ξενοδοχείου να. Αλήθεια, ναι. Πάντως είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί θυμάμαι ότι όταν είχε πρωτοξεκινήσει το παιχνίδι, λέγανε όλοι οι συμπαίκτες του ότι ο Ντάνος ήταν υπερόπτης, ότι ήθελε, είχε μπει στο παιχνίδι για να κερδίσει. Ήταν, πιο καλά, ναι, ήταν πιο άλλα ζώνα γενικά. Ποιο μπαίνει σε ένα παιχνίδι για να μην κερδίσει, όλοι αυτό τον στόχο δεν έχουν, λογικά. Κοίταξε, αυτό το στόχο τον έχουν, αλλά πολλοί μπαίνουν σε ένα παιχνίδι και λένε εμένα δεν είναι ο στόχος μου αυτό. Είναι λίγο πιο προφάνη. Είναι λίγο ψεύτικο αυτό. Ναι, δηλαδή μπαίνω σε ένα παιχνίδι και ήρθαμε παντού και... Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, πάντως μου φάνηκε ένα παιδί πάρα πολύ απλό. Εγώ αυτό που λέει σίγουρα για να το λένε κάποιοι κάτι είδανε, το γιατί δεν έβλεπα. Του τον... Αλλά ενδεχομένως... Ότι είχε αρχηγικές στάσεις αυτό. Ναι, και ότι ήταν γενικά υπερόπτης και γι' αυτό τον διώξανε κιόλας και τον πήγαν στην άλλη ομάδα. Ναι. Έτσι λέγανε. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που λες ότι είναι πολύ και τώρα που είναι και επώνυμος και διάσημος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή είδα και ότι προσπαθούσε και ξέρω ότι απαντάει σε όλους τα μηνύματα σε όσους μπορεί. Δηλαδή, όση ώρα μετά είδαμε τη συνέντευξη, προσπαθούσε. Το είδα ένα πολύ άμεσο παιδί. Γενικότερα... Δεν είδα κάτι σε αρχηγική. Να έχει τέτοιες διαθέσεις. Ναι, ούτε αλαζονική, ούτε τώρα. Ας πούμε, θα έπρεπε να έχει καβαλήσει καλά με αν ήταν αυτό έτσι. Λέω, αυτό λέω, που λέω, δεν έχει και καμία ανάγκη, ας το θέσουμε. Και όχι έτσι, μόνο αυτό, δεν θα δίνει εύκολα. Ίσα-ίσα δίνει εύκολα συνεντεύξεις, είναι πάρα πολύ συζητήσιμος. Του είπα, επειδή λέω είσαι στην Αθήνα, την επόμενη φορά που θα πάω και θα με ξεναγήσει. Λέω, μου την υπόσχεσαι. Μου λέει, φυσικά, ότι θες δεν έχω αρνηθεί, λέει ποτέ τίποτα. Πολύ να σε ρωτήσω κάτι, πριν τη συνέντευξη έκανε κάποια κουβέντα μαζί σου του τύπου Μαρκέλα, δεν θέλω να με ρωτήσεις. Απολύτως τίποτα. Τίποτα, έτσι. Όχι, γι' αυτό. Ούτε κάποιος άλλος άνθρωπος δικός του να σου είπε ότι ξέρεις τι θέλω να το ρωτήσεις μόνο ναι, όχι, για τα συγκεκριμένα θέματα. Όχι, όχι. Γιατί ίσως ήμουν πολύ συγκεκριμένη όταν μίλησα μαζί τους. Είπα ότι θέλω να κάνω ένα θέμα ταξιδιωτικό και επειδή είναι στα άμεσα σχέδιά μου η Σκιάθος, όπου πήγα κιόλας, θα ήθελα να έχουμε βάλει ένα τίτλο ότι η Σκιάθος μέσα από τα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου ή του Ντάνου. Κάτι τέτοιο. Ο οποίος βέβαια να πούμε έτσι μας προτείνει να πάμε στις πλάκες, γιατί όλοι μπορεί να πηγαίνετε στις κουκουναριές αλλά, για να δείτε τον Ντάνο. Οι πλάκες είναι ένα εκπληκτικό μέρος, πραγματικά πήγα και το είδα. Που είναι πλάκες κανονικά, χωρίζεται η θάλασσα στα δύο. Και είναι φανταστικό μέρος. Μπαλαλάρια που είναι έτσι